Κυριάκο Μητσοτάκη, πρωτεσάρων ετών, αφού μας ξεγέλασες στα περίπρεσπον και οι ψηφοφόροι σου που τώρα δεν να αναγνωρίζουν, αλλά και άλλοι επώνυμοι καταξιωμένοι ο νους μας δεν υποψεζόταν ότι θα αυτομολύσουν. Τώρα όχι μόνο έφυγαν από σένα, αλλά και πολιτεύονται εναντίον σου, διότι η νέα δημοκρατία δεν αναγνωρίζετε διόλου τι ήταν κάποτε. Όχι στο πάλε, ούτε προσφάτως. Όταν μας έλεγε θα κυρώσει τη συμφωνία των Πρεσπών. Να παριθμίσω όσα θυμηθώ περί αριστεία σου στη διακυβέρνηση της χώρας. Διώξεις κατά της Εκκλησίας. Χλεβασμός του παραδοσιακού προτύπου της οικογένειας υποχρεωτικότητα για τα εμβόλια. Ήμασταν ψεκασμένοι και η αδελφή σου το τόνιζε ψεκασμένοι και ρωσόφιλοι δεν χωράνε στο κόμμα. Κι όσοι ζητούσαμε να λυθούν απορίες μας, ο εξαναγκασμός και τα πρόστιμα του άνω των 60. Η πρωτοτυπία ελληνική να ασημιούται αυτό. Παγκοσμίως για όσους δεν τσιμπηθούν δική σου έκφραση Κυριάκο. Ενώ άλλοι έχερον του ακαταδίωκτου όσοι μας επέβαλαν το πίστευε και μη ερεύνα. Και αφού εξυγχρονιστήκαμε μπήκαμε στο μάτι της Τουρκίας για τα μάτια του κόσμου δηλαδή, διότι το Πάσχα που πέρασε δεν τόλμησε κανένα αξιωματούχο σου να εορτάσει με στρατευμένου τα νησιά του Αιγαίου μα. Και η αποστρατικοποίηση είχε ήδη αρχίσει και τα πολύ τόσα απαραίτητα όπλα μας να φρούν τα νησιά εστάλησαν στην Ουκρανία. Μην ξεχνάμε και το Τσίπρα που με νόμο του τονίζει μην ενοχλείτε τους Τούρκους αλληλείς και ψάρευαν ως τα κήθυρα αμέριμνη διότι είχαν ποινικών ακαταδίωκτο. Εσωτερικά συναγερμός. Πρώτον, τα φαντς αρπάζουν όλα τα σπίτια. Τοχών, χόν ιδίως ζητώντας το 80-90% για προκαταβολή δεν τους σταθμεύει τίποτα. Άλλωστε τα κόκκινα δάνεια Αγόρασαν οι βουλευτές σου, πάτσιδες και άλλοι και σημάσου σύμβουλοι άρπαξαν κάποια άλλα ψίχουλα, δηλαδή μισό εκατομμύριο ευρώ ως και 7 εκατομμύρια. Ετάφησαν με σημαία δυτικής Θράκης Έλληνες πολίτες μουσουλμάνοι στο θρησκευμά. Ουδέμια αντίδραση. Και ακούσαμε και υποψήφιο από ΣΥΡΙΖΑ στη Θράκη να τονίζει ότι τα ανθρώπινά τους δικαιώματα εκεί δεν τηρούνται. Δημόσια υγεία στην εντατική και αυτή. 12.000 νοσηλευτικό προσωπικό απουσιάζει. Κάθε άριστος ιατρός έφυγε από το δημόσιο δουλειστάν και όσοι αντιδρούσαν στην αιμονή σου άνευ αποδείξε. Πείνασαν, πείνασαν όσο ποτέ εκπαραθυρώθηκαν οι ήρωες που πριν χειροκροτούσαμε άπαντες και πέμεναν να βάλουν ένα χεράκι όταν εξέπνεε ο κόσμος τις εντατικές σωσμίγες και ουδέποτε τους κάλεσες. Άλλωστε εσύ είχες άλλες δουλειές μεγάλες. Παρακολουθούσες ως τον αρχηγό γεθά ως την αδελφή σου. Είχαμε και την ομοθέτηση περικοπής μισθού σε ιερείς, όταν παραπέμπονται στη δικαιοσύνη ρατσιστικό δεν είναι αυτό. Η κατασυκοφάντηση της θεία Κοινωνίας το ζήσαμε και αυτό μέσα στα lockdown. Πάμε και στα σχολικά βιβλία. Το περιεχόμενο για τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση μας διαφώτισε όλους. Είδαμε το φως το αληθινό και με τον γονέα ένα και δύο. καταργούνται τα ιερά πρόσωπα μητέρας, πατέρα. Υπάρχει στο προεκλογικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας εξαγγελία για τεκνοθεσίες από μόφυλα ζευγάρια. Η υποτονική αντίδραση της πολιτείας στη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί. Η αδιαφορία του Υπουργείου Παιδείας να στείλει δασκάλου σε χωριά της Βορείου Πύρου, ενώ από το πάλε επιδοτούνται χωριά αλβανόφωνων και σχολεία τους επίσης. Και απόλυτη αδιαφορία όταν σφαγιάστηκε και μάλιστα κατασυκοφαντήθηκε ο κατσίφας, παπετούσε τα δικαιώματά του, φιλία στους Δελφούς με τον Ράμα και δεν συμβαίνει τίποτα. Ούτε ένα διάβημα. Ένα τελεσίγραφο να σεβαστούν την νομιμότητα στα τύρανα. Αναφέρομαι στη φυλάκιση Μπελέρη. Για άλλη μια φορά μόνοι τους οι βοροϊπρότες και όχι μόνον αυτό παραπέμπονται να ψηφίσουν και στη Σόφια. Σας είχα προ καιρού και τα απαραίτητα ντοκμέντα. Ως και στο Κόσοβο έστειλε τους πάτσιδες και επέροντο οι κυβερνώντες τους σε όλα τα social media. Και ο Λοβέρδος επίσης το έβλεπε υποδειγματική δημοκρατία. με ανάπτυξη τεραστία. Ή αναγνωρισμένο εντάξει να μην ξεχνιόμαστε. Ή ξεχάσουμε και το συμβασμό της ελληνικής δημοκρατίας με τη διδασκαλία της μακεδονικής γλώσσας στη Βόρεια Ελλάδα και αναγνωρίστηκε και από πρωτοδικείων της Φλόρινας. Όλα λαμπρά ο Σκέρτσος παρετείται από τις γερμανικές αποσμιώσεις, ενώ εδώ και χρόνια οι Γερμανοί πολίτες διαμένοντες μόνιμα στην Ελλάδα το επιζητούν. Τέτοιε προδοσίες. Προδομένο το ζήτημα, απάρει ο Πάγο από το 2001. Είδε βιβλίο μου στην Amazon και ερευνέ μου στα κανάλια. Το χαρίσαμε κι αυτό. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση διαφήμιση όλα τα ξένα μέσα μαζικής ενημέρωση. Την εχθρικοτά τη στάση στην κηδεία του τέος βασιλέως Κωνσταντινού Β. Νομίζω το κόσμος την έχει ξεχάσει. Και δεν ήταν Κυριάκο έκτοτος, διότι θα έπρεπε να αποφανθούν δικαστήρια γι' αυτό. Υπάρχει ειδικό ρεπορτάζ. Η πρόεδρος της Δημοκρατίας επί των ημερών σου, δεν ήθελε να σπαστεί το Ευαγγέλιο. Δεν ήθελε την ελληνική σημαία στο γραφείο της. Αλλά την εβραϊκή στο Δημάρχου Ιωαννίνων την Κηδεία την σπάστη και κλείνοντας η τετραετία του αρίστου ψηφιακού σου κράτους και τη μαζόσου να μας το αποδείξεις με φιέστες σε προλαμβάνουν 57 νεκροί. Και βλέπουμε την αναλγησία απέναντι στον πόνο τους. Ορθόν εθνική συνείδηση και άλλα ξεχασμένα ιδανικά θα αναζητήσουμε την Κυριακή σε όσα πρόσωπα περιμένουν την ψήφο μας. Και συν τις άλλες, τι έχουν πράξει ως τώρα στην αντιμετώπιση της καθημερινότητάς